Πρωτογενέ πλεόνασμα, σε παρένθεση primary surplus. Sur, surplus. Sur, surplus. Η θετική διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων τη τρέχουσα διαχείριση μια εταιρεία, ενό νοικοκυριού ή ενό κράτου, χωρί όμω το συνυπολογισμό το παλαιότερων δανείων. Έχει αρχίσει και παλιώνει. Λοιπόν, παιδιά μου, σήμερα τα πράγματα είναι όντω απλά. Γενικά, πλεόνασμα έχουμε όταν τα έσοδα είναι περισσότερα από τα έξοδα. Κλασικά. Τώρα, πρωτογενέ πλεόνασμα έχουμε όταν τα έσοδα είναι περισσότερα από τα έξοδα, αλλά Κανένα από αυτά τα έσοδα δεν έχει προκύψει από δανεισμό. Το πρωτογενέ πλεόνασμα μπορεί να εφαρμοστεί σε επίπεδο νοικοκυριού, εταιρεία ή ακόμα και ολόκληρου κράτου. Όταν εφαρμόζεται σε επίπεδο κράτου, ονομάζεται δημοσιονομικό πλεόνασμα ή πρωτογενέ πλεόνασμα προπολογισμού και είναι όταν τα έσοδα ενό δημόσιου τομέα ξεπερνάνε τα έξοδα του. Πώ είμαστε εδώ στην Ελλάδα, το ακριβώ αντίθετο. Το δημοσιονομικό πλεόνασμα ή έλλειμμα συνήθω εκφράζεται σαν ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά μπορεί να το πετύχει και σαν καθαρό ποσό σε ευρώ. Α εξηγήσουμε λίγο πώ δουλεύει σε επίπεδο κράτου. Το κράτο έχει έξοδα, έχει δηλαδή να πληρώσει μισθού, τόκου δανείων, δημόσια έργα κλπ. Και προφανώ έχει και έσοδα, τα οποία προκύπτουν από φόρου, από τουρισμό, από εξαγωγέ προϊόντων και φυσικά από δάνεια. Αν τα έσοδα, χωρί όμω τα δάνεια, ξεπερνάνε τα έξοδα, λέμε ότι έχει πρωτογενέ πλεόνασμα. Αν τα έσοδα με τα δάνεια ξεπερνάνε τα έξοδα, λέμε ότι έχει απλά πλεόνασμα. Αν απ' την άλλη τα έξοδα είναι περισσότερα, τότε λέμε ότι έχουμε έλλειμμα. Πρωτογενέ, μη πρωτογενέ δεν έχει σημασία, πάλι μέσα έχουμε μπει. Μια κυβέρνηση που έχει δημοσιονομικό έλλειμμα, σημαίνει πολύ απλά ότι ξοδεύει πάνω από τι δυνατότητέ τη. Και φυσικά υπάρχει και το τρίτο σενάριο, όπου έσοδα και έξοδα είναι ίσα. Οπότε λέμε ότι έχουμε ισορροπημένο προπολογισμό. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ ενό οικογενειακού και ενό κρατικού προπολογισμού είναι ότι, κατά κανόνα, μια οικογένεια προσπαθεί να καλύψει και τα έξοδα και τα δάνεια. Όσο μπορεί. Αντίθετα, μια χώρα συνήθω δεν μπορεί να καλύψει και τι ανάγκε τη και το χρέο τη. Οπότε, τι κάνουν πολύ απλά δανείζονται, καλύπτουν τις δόσεις του δανείου παίρνοντας ένα νέο δάνειο, το οποίο φυσικά με τη σειρά του δημιουργεί και άλλες δόσεις που πρέπει να καλυφθούν, οι οποίες προφανώς θα καλυφθούν με ένα μελλοντικό τρίτο δάνειο και μετά κατάλαβες τι γίνεται. Άρα το πλεόνασμα είναι καλό και το έλλειμμα είναι κακό, σωστά. Εδώ είναι και το ζουμί του επεισοδίου. Για ένα νοικοκυριό, ναι, αλλά για ένα κράτο, όχι απαραίτητα. Αν για παράδειγμα το κράτο δανειστεί και ξοδέψει αυτά τα λεφτά δημιουργώντα νέε θέσει εργασία, αυτό μακροπρόθεσμα θα ωφελήσει την οικονομία. Παρόλο που προσωρινά αυξάνει το κρατικό χρέο. Και αντίστροφα, φυσικά, αν το κράτο, α πούμε, έχει πλεόνασμα επειδή αύξησε του φόρου στο 80% ή επειδή τύπωσε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ παραπάνω, ε, το πλεόνασμα αυτό είναι κακό. Πάμε να δούμε και ένα παράδειγμα. Σήμερα έχουμε τη φίλη μα την Άννα. Το νοικοκυριό τη Άννα, λοιπόν, έχει έσοδα 1500 ευρώ το μήνα και έξοδα 1000 ευρώ συν μια δόση δανείου 7% στάρικα. Καλύπτει δηλαδή τα μηνιαία τη έξοδα, αλλά τα 500 ευρώ που περισσεύουν δεν φτάνουν για τη δόση του δανείου. Άρα η Άννα έχει 500 ευρώ πρωτογενέ πλεόνασμα, αλλά εξαιτία του δανείου έχει 200 ευρώ έλλειμμα. Κλείνοντα λοιπόν, σα το είπα παιδιά, σήμερα ήταν εύκολα τα πράγματα. Μιλήσαμε για το πρωτογενέ πλεόνασμα και πώ αυτό εφαρμόζεται σε μικρέ και μεγάλε κλίμακε. Το ξέρω ότι αυτό το επεισόδιο είχε να κάνει πιο πολύ με καθαρά οικονομικά παρά με χρήματο αλλά παιδιά, μην γελιέστε. Τέτοια θεμελιώδη κόνσεπτ είναι ζωτική σημασία για κάθε σωστό επενδυτή. Αν σκεφτείτε το finance σαν μια παράσταση, οι μετοχέ και τα ομόλογα είναι ηθοποιοί. Ε, οι βασικοί μακροοικονομικοί όροι, όπω το ΑΕΠ και το πρωτογενέ πλεόνασμα, είναι η σκηνή πάνω στην οποία ανεβαίνει η παράσταση. Τα λέμε την επόμενη φορά. Disclaimer, το παρόν βίντεο δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα. Έχετε δει το κλασικό disclaimer που όλοι οι οικονομικοί youtubers είναι σε φάση «Μιλείτε με ένα πιστοποιημένο επενδυτικό σύμβουλο». Guess what? Η Freedom24 είναι πιστοποιημένος επενδυτικός σύμβουλος. Το οποίο σημαίνει ότι όλο αυτό το disclaimer τσάμπα το κάναμε, δεν έχει σημασία, το κάνουμε για το flex. Αυτό, τέλος βίντεο. Γεια σας.